σε κλίμα έντασης με διαπληκτισμούς και ανταλλαγή βαριών εκφράσεων μεταξύ των κατοίκων της περιοχής του Μάτσικα αλλά κυρίως των ιδιοκτητών εκτάσεων κοντά στις νέες εγκαταστάσεις του υπεραστικού κτέλη Ιωαννίνων, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η ένταση που τις τελευταίες ημέρες επικρατεί στην τοπική κοινωνία, γεγονός που επιβεβαιώνουν οι κινητοποιήσεις των κατοίκων της περιοχής του Μάτσικα, αλλά και οι αντιρρήσεις πολιτικών εκπροσώπων της περιοχής, όπως του Υφυπουργού Πεχοδέ Σταύρου Καλογιάννη, μεταφέρθηκε και στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, διακόπτοντας για αρκετή ώρα τις εργασίες του και αναγκάζοντας τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Πέτσιο, να αναλάβει προσωπικά να κατευνάσει την ένταση. Βέβαια, οι αντιδράσεις αυτές επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά πως το μήλον της Έριδος δεν είναι η μετεγκατάσταση του υπεραστικού κτέλη στην οδό Παπανδρέου, αλλά η ένταξη ή όχι τμήματων της περιοχής του Μάτσικα στο σχέδιο πόλης και η γενικότερη αξιοποίηση των εκτάσεων. Κατά τη διάρκεια